αυτά μαθαίνονται και μπροστά στον κίνδυνο κάποιος να εγκλωβιστεί σε μια περιοχή που δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή λύση για εκείνον, ξεκινάει μια νέα περιπέτεια. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Δρυτσά, γιατί Ευρώπη. Πριν είχαμε δύο ειδικούς εδώ που είπαν και οι δύο συμφώνησαν ώστε καλό είναι να ελέγξουμε καλύτερα τα σύνορά μας στην πραγματικότητα. Όσο το δυνατόν καλύτερα. Οι οικονόμοι, επειδή ήδη έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα, ένα-ένα προσπαθήσω να πω την δική μου άποψη και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σύνορά μας φυλάσσονται. Αυτό είναι μύθος ότι δεν φυλάσσονται. Και ειδικά τα θαλάσσια σύνορα. Και ως Υπουργός Ναυτιλίας που υπηρέτησα σε αυτή την ευθύνη επί 22 μήνες, μπορώ να σας το βεβαιώσω 100%. Η έρευνα διάσωση είναι φύλαξη σύνορων. Και όποιος δεν ανταποκρίνεται, όποιο κράτος δεν ανταποκρίνεται στα υψηλά στάνταρ της διάσωσης, τότε δεν φυλάει τα σύνορα και υπονομεύει την κυριαρχία της χώρας του. Εμείς δεν το κάναμε αυτό και αντίθετα είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Άλλο αυτό, δεν υπάρχει κανένας που να πέρασε τα θαλασσινά σύνορα της χώρας και να μην κατεγράφει με πληρότητα και με ακρίβεια. Και μιλώ για την εποχή του 15 και του 16 που οι ροές ήταν ασύλληπτες. Και αυτό έχει καταγραφεί διεθνώς. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση σημερινή βρίσκεται μπροστά στην πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίσαμε και εμείς και θέλησαν τότε επί 4 χρόνια και παραπάνω να μας χρεώσουν ότι εμείς δεν ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ανάγκες απέναντι στο προσφυγικό. Το προσφυγικό είναι δυναμικό, αλλάζει κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή αλλάζει. Εγώ σας ρώτησα όμως αν είστε ικανοποιημένος με τη διαχείριση που έγινε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εσείς ως βουλευτής πάντα του ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνεστε υπερήφανος για τη Μόρια, κύριε Δρύτσα? Ποτέ δεν θα μπορούσα να αισθάνεστε υπερήφανος για τη Μόρια. Και για όχι, να μην ξεχάσουμε τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ως επικεφαλής του γραφείου της ακριβώς στην Ελλάδα, ο οποίος έδωσε μια πολύ σημαντική συνέντευξη του New Post και του συνάδελφου τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Την έχω τη συνέντευξη. Και έκανε κριτική σοβαρή. Να μας πείτε την άποψή σας. Γιατί τα λέει αυτά ο Σακελαρίδης? Πολύ καλά τα λέει ο Σακελαρίδης και ειδικά από την πλευρά της Διεθνούς Αμνηστίας. Η Διεθνής Αμνηστία επιτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πολλές φορές, όχι εμείς, άλλοι στρέφονται εναντίον της γιατί δεν τους αρέσουν αυτά που κάνει. Υπερασπίζεται τα δικαιώματα των προσφύγων και τη διεθνή νομιμότητα. Όπου αυτοί λοιπόν, όποια κράτη, όποιες κυβερνήσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλά στάνταρ για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, η Διεθνής Αμνηστία με τις αυξημένες ροές στα νησιά, με τον περιορισμένο χώρο διαμονής και προσωρινής φιλοξενίας, με τις δυσκολίες μεταφοράς τους στην ενδοχώρα, με τις περίπλοκες διαδικασίες της Συμφώνου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και με πολλά άλλα, πράγματι είχαμε ελλείμματα. Είχαμε όμως και μεγάλα επιτέγματα. Ο Σακελαρίδης πολύ καλά τα λέει. Και δεν τα λέει μονόπλευρα, τα λέει και προς τη σημερινή κυβέρνηση και προς την προηγούμενη κυβέρνηση. Όντως, και αν θέλουμε και να παρουσιάσουμε όλη την εικόνα, να την παρουσιάσουμε με πληρότητα. Ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, ο Λεκλέρκ, ήρθε χθες, προχθές, περιόδευσε, έκανε επίσκεψη, έκανε καινούργιες διαπιστώσεις. Διαβάστε το. Είπε, το 2015 είχαμε στην ενδοχώρα 1.000 θέσεις φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και κυρίως καταβλισμούς. Τώρα έχουμε 50.000 θέσεις. Και μάλιστα όχι σε καταβλισμούς, αλλά σε διαμερίσματα. Αυτό είναι, το έκανε ο Θεός, το έκανε ποιος. Μια κυβέρνηση το έκανε. Όχι, αλλά υπάρχει και μία άλλη, και θα επανέλθω σε αυτό, ντροπιαστική κατάσταση. Μιλάω για το μεγαλύτερο καταβλισμό προσφύγων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που είναι η Μόρια, όπου βλέπω ανθρώπους να στηβάζονται, παιδάκια να μην έχουν να μην παίρνουν το φαγητό τους. Γι' αυτό δεν είστε υπεύθυνοι, κύριε Δρύτσα? Είναι, η Μόρια μπορεί να φιλοξενήσει με στοιχειώδη όρους αξιοπρέπειας 3.000 άτομα. Ή θα φτιάξουμε κι άλλες δομές, ή θα διαμορφώσουμε όρους μεταφοράς στην ενδοχώρα.
Αυτό, πόσο, αυτό για πόσο κόσμο όμως, κύριε Υπουργέ. Σε αυτό πρέπει να συμμετάσχει όλη η κοινωνία. Είδατε αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες πια και δικαίως θα πω εγώ. Γιατί, κύριε Δρίτσα, πάνε να αλλάξει τη ζωή του άλλου βιαίως. Δεν θα αλλάξει. Δεν πρέπει καμία να πείσει την κοινωνία καμία και ζωή, να γίνουν ανθρώπινες συνθήκες. Βλέπει η κοινωνία τη μόρια. Και στο μόρια θα μου κάνουν εδώ. Καμία ζωή ανθρώπων δεν άλλαξε. Πώς δεν αλλάζει. Δεν άλλαξε στη Λιβαδιά. Καμία ζωή ανθρώπων δεν άλλαξε στη Μαλακάσα. Καμία ζωή ανθρώπων δεν άλλαξε σε ένα σωρό περιοχές που οργανωμένα και σχεδιασμένα για οργανωμένα και σχεδιασμένα. Έτσι το λέτε σωστά. Αλλά άμα ο άλλος βλέπει τη μόρια και φοβάται ότι θα του κάνει το ίδιο. Όχι, δικαίως διαμαρτύρεται. Αυτό πρέπει να γίνει καλή συζήτηση. Μάλιστα. Και οι δήμαρχοι πρέπει να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν οι δήμαρχοι δεν συζητήσουν με τους δημότες. Οι δήμαρχοι πρωταγωνιστούν σε αντιδράσεις, όπως έχετε δει. Δηλαδή, είναι πρώτοι που γίνονται στο και στο Σχιστό, όταν πρωτοεγκαταστάθηκαν εδώ οι πρόσφυγες και άνοιξε η δομή. Δημιουργήθηκε μια ένταση. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα. Να ρωτήσει κάτι ο κύριος Κοτάκης. Το ερώτημα είναι πόσο η Ελλάδα κουβάλλει σε πολύ μεγάλο βάρος, κύριε Δρίτσα, για λογαριασμό της Δύσης στην προσφυγική κρίση, το πρώτο κύμα, την περίοδο του 15, 16, 17. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Βλέπετε ότι η Μεγάλη Βρετανία, οι πολίτες εκεί αποφάσισαν Brexit, μεταξύ άλλων, επειδή συνειδητοποίησαν ότι κάθε χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία έφταναν 300.000 μετανάστες. Με τον Brexit εκεί κλείνουν τα σύνορα. Κλείνουν επίσης τα σύνορα στις χώρες του Βίζεγκρατ. Κλείνουν τα σύνορα οι Αυστριακοί. Στο τέλος λοιπόν θα βρεθούμε εμείς να διαχειριζόμαστε ξανά για λογαριασμό της Δύσης ένα τεράστιο βάρος. Και το ερώτημα είναι, πάλι θα κουβαλήσουμε εμείς αυτό το βάρος. Μην απαντήσετε τώρα, κύριε Ρίτσα. Να πάμε όχι σε τώρα, ένα διάλειμμα για το απαντήσετε. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Η NASCO, η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, σας προσφέρει μια δωρεοεπιταγή 3.000 ευρώ προκειμένου να ανακαινήσετε το σπίτι την επιχείρησή σας. Οι εργασίες που αναλαμβάνει η NASCO είναι ανακαινήσεις οικειών και καταστημάτων, κουφώματα αλουμινίου, διαμόρφωση χώρων και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας και ψάχνετε μια εταιρεία που θα τα αναλάβει όλα? Η NASCO θα παραδώσει το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους πιο οικονομικούς όρους. Όλα τα προϊόντα της NASCO μπορείτε να τα δείτε στο www.nasco.gr και φυσικά στο κατάστημα της NASCO που βρίσκονται στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής και στην Κηφισιά. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό καλέστε στο 901-901-4310 ή στείλτε μήνυμα γράφοντας σίγμα μη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Το έχω αποφασίσει. Θα παντρευτώ τον αδελφό σου. Το Μιχαήλ Καλέργη, το ξέρεις. Έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτόν? Μεγαλώνει. Θα με δεις καμιά τηλεόραση και θα με κάψει. Μπορείς να με κοιτάξεις στα μάτια και να μου πεις ότι δεν είσαι ερωτευμένη μαζί μου? Πρεμιέρα Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στον Sky. Από κάποια ηλικία και μετά δεν χρειάζεται υπερβολές. Γι' αυτό βάλαμε στη ζωή μας το περπάτημα. Και το Φίνα. Μόνο με 10% λιπαρά. Βλέπετε, πολλές φορές μια μικρή αλλαγή στις συνήθειές μας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη ζωή μας. Απλά βάλε Φίνα. Βάλε Φίνα. Η 24η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 7 με 15 Σεπτεμβρίου. Γιορτή επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Digital Greece, Ελλάδα και επιχειρηματικότητα. Εκπαίδευση, ενέργεια, μηχανοκίνηση, γαστρονομία, ψυχαγωγία και πολιτισμός. Music Events Live, Circo Medrano, Tsipar. Τιμόμενη χώρα Ινδία, με ινδικό κινηματογράφο και εντυπωσιακούς ινδικούς χορούς. Έκθεση Ινδών Καλλιτεχνών. 84η Διεθνής